Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή Αναλυτή. Συνεχίζουμε φυσικά με τα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα. Λοιπόν, τώρα να κλείσουμε λίγο και την εκπομπή γενικότερα στο τελευταίο δηλαδή, μέρος με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Και ειδικότερα όταν έχει να κάνει με φαγητό, μου αρέσει περισσότερο εμένα, όσο και να, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε στο στούντιο τον κύριο Λάζαρο Πολυχρονόπουλο, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, θεωρείται πλέον, Flexi Wheels. Καλησπέρα κύριε Πολυχρονόπουλε. Καλησπέρα. Λοιπόν, να πούμε αρχικά πώς σας φάνηκε η Καβάλα. Ήσασταν εδώ, να πούμε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Βρεθήκατε φυσικά. Γενικότερα, σαν πόλη, σας αρέσει? Πώς πάρα είναι? Πολύ. Πάρα πολύ, ε. Τέλεια. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο όμως για τη Flexi Wheels. Τι ακριβώς είναι, τι σημαίνει, αρχικά να μας πείτε, τι καινοτόμο δηλαδή παρουσιάζει και φυσικά και για τα βραβεία που έχει αποκομίσει. Θα τα πούμε όμως αργότερα αυτά. Τι καινοτόμο παρουσιάζει η Flexi Wheels? Flexi Wheels παρουσιάζει καινοτόμα food truck. Οι λεγόμενες καντίνες εδώ στην Ελλάδα. Εμείς το έχουμε εξελίξει το προϊόν, έχουμε φέρει την ιδέα από το εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Είναι διαδεδομένο αρκετά καλά. Φέραμε την ιδέα εδώ και ουσιαστικά αυτό που κοιτάμε να κάνουμε είναι να ομορφύνουμε το street food. Αυτό είναι η όλη ιδέα. Για την Ελλάδα είναι κάτι πρωτόγνωρο, το βλέπουν και γενικότερα το κοιτάνε όμορφα και η δουλειά μας είναι αυτή, πάνω σε τροχήλατα και σε αυτοκινούμενα. Ωραία, κάτι το οποίο στο εξωτερικό όντως είναι διαδεδομένο και το κάθε στενό, πρέπει να πούμε ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη, διαθέτει και μία έτσι μικρή καντίνα που μπορούν να απολαύσουν το γρήγορο φαγητό, να το απολαύσουν. Μιλούμε για φαγητό για όλες τις προτιμήσεις, ακόμη και για vegetarians, τα πάντα. Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι μια επιχείρηση όμως όλο αυτό που μπορεί να στηθεί σωστά και μπορεί πραγματικά να φέρει έσοδα σε έναν άνθρωπο. Βέβαια, ιδίως για τους νέους τώρα που γενικότερα το πρόβλημα είναι αν ανοίγει μαγαζί, κλείνει μαγαζί, ανοίγει μαγαζί, κλείνει μαγαζί και χάνουν τα λεφτά τους. Εδώ η επένδυση γίνεται μία φορά. Δεν μας κάνει θέση, την παίρνουμε και φεύγουμε. Έχουμε το μαγαζί μας επάνω σε ρόδες. Και ταξιδεύουμε παντού. Παντού. Είναι κάτι το οποίο όντως, ρε παιδί μου, επειδή καλά, ακριβώς είναι υπέροχη ιδέα. Είναι μια υπέροχη ιδέα, ακριβώς. Δεν είναι κάτι το οποίο μένει και στο μαγαζί, πούμε, δεν έχω κόσμο, τι μπορώ να κάνω. Θα μετακινηθώ πολύ απλά, θα πάω σε ένα άλλο μέρος και θα δω από εκεί και πέρα το τι ακριβώς συμβαίνει. Ξέρεις τι έχει ανταπόκριση από τον κόσμο, δηλαδή, έτσι. Έχει αρκετή. Πλέον όσοι το βλέπουν, τους αρέσει, τους εξητάρει. Δεν είναι τυχαίο που είχαμε και τις βραβεύσεις μας. Ιδίως φέτος έχουμε πάρει 3 βραβεία. 3 βραβεία λοιπόν φέτος. Να μας τα αναφέρετε φυσικά και τα συγκεκριμένα βραβεία. Έχουμε πάρει το βραβείο του καλύτερου σχεδιασμού και ανάπτυξη σε food truck στην Ελλάδα για το 2019 από το εστιατόρια.gr. Ναι. Και προχθές τελειώσαμε ένα αυτοκίνητο, ένα Citroën Nita του 1950, το οποίο θα το παραδώσουμε στο Μαρμάρι Παλά στην ΚΟ. Και πριν το παραδώσουμε, πήγαμε στην έκθεση στην Gourmet Exhibition στην Τρίτη στη Θεσσαλονίκη και αποσπάσαμε 2 βραβεία. Ένα του κοινού για την καινοτομία και την γενικότερα της όλης ιδέας και ένα από τους κριτές που ήταν το αντίστοιχο πάλι για την καινοτομία και την ιδέα. Τι μαγειρέψατε εκεί στην Gourmet Exhibition? Εκεί μαγειρέψαμε διάφορα. Είχαμε βουβαλίσιο, κρέας. Καταρχάς να πω ότι μέσα στο food truck έχουμε κάνει μια συνεργασία με το καρτέλ των γεύσεων, το οποίο είναι 4-5 σεφ επάνω στο food truck, ο οποίος ο καθένας μαγειρεύει και προωθεί ελληνικά προϊόντα. Ελλάδα μαγειρεύουν τα παιδιά. Λάδι δηλαδή, μεσογειακά. Είχαμε βουβαλίσιο κρέας, είχαμε μακαρόνια με ταξά, τα οποία ήταν εκεί να κάναν θράψη βέβαια, με μέλι, καρύδι και τυρί. Είχαμε διάφορα. Είχαμε τον ντοματούλι. Τι ρήπατε. Ναι, φοβερό. Να σας μαγειρέψουμε από αυτό είναι τράυση. Να το φέρετε εδώ πέρα. Είχαμε τον ντοματούλι. Ντομάτες με σκόρδο. Ντομάτα με τυρί. Σάλτσες. Ναι. Και γενικότερα όλα αυτά εδώ είχαμε το λάδι της... κόλλησα τώρα. Δεν πειράζει. Είχαμε πάντως από όλα τα προϊόντα, δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο. Κύριε Πολυχρονόπουλε, αυτό που θαυμάζω αυτή τη στιγμή είναι η αυτοδυναμία, η ανεξαρτησία και τα όνειρα που δίνει το να επενδύσει κάποιος σε ένα τέτοιο σχέδιο, λοιπόν. Γιατί σας το λέω. Έρχεται καλοκαίρι, έχω την επιχείρησή μου μαζί μου και γυρνάω σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου
κάνω και το, και την, και το budget μου, το ανεβάζω, κάνω τα έσοδά μου, γιατί τα ξέρω, το λέμε τουριστική περίοδο, και να έχεις κάτι τέτοιο να το μεταφέρεις και να δίνεις γρήγορο γήινο και πρωτότυπο φαγητό που να στηρίζεται και σε αυτά που παρουσιάσατε, γιατί πιστεύω ότι μερικοί θα υιοθετήσουν και τις ιδέες που παρουσιάσατε. Ναι. Μιλούμε για μια καινοτομία στον χώρο της εστίασης. Είναι καινοτομία στον χώρο της εστίασης. Ναι, είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που είμαστε προστοποιημένοι από τον κρατικό φορέα για να κάνουμε τέτοιου είδους διασκευές. Γιατί ουσιαστικά εμείς δεν πουλάμε στον κόσμο φορτηγό, τους πουλάμε κινητό κατάστημα. Γεγονός είναι ότι από αυτό το μήνα και μετά οι περισσότεροι, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι όλοι οι επιχειρηματίες και νέοι οι οποίοι θέλουν να πάνε σε ένα νησί να δουλέψουν και να πάρουν μετά την επένδυσή τους και να γυρίσουν πίσω. Δηλαδή δεν θέλουν να νοικιάσουν σεζόν ένα μαγαζί, να κάνουν την επένδυση, να πάνε, να το παρατήσουν και να φύγουν. Θα πάρω την επένδυσή μου, θα πάω π.χ. στη Θάσο, θα δουλέψω, θα πάρω το μαγαζί μου και θα δουλέψω και το χειμώνα π.χ. στην Καβάλα, στην Αθήνα, παντού. Τι ηλικίες είναι αυτοί που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε συγκεκριμένη ιδέα? Έχουμε από υπάρχει. 25 χρονών μέχρι και 60 χρονών. Δεν έχει ηλικία. Είναι 25, το είπατε. Εκεί είναι η ημερομηνία, είναι η χρονολογία που λες τι θα κάνω στη ζωή μου, πλησιάζουν τα 30. Απλά οι νέοι μέχρι και τα 35, επειδή είναι πιο έξυπνοι, το συλλαμβάνουν αμέσως. Ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες θέλουν να το δουν πρώτα. Μόλις το βλέπουν, δηλαδή βλέπουμε στην έκθεση, μόλις το βλέπαν, το κοιτούσαν και σου λέει τι είναι αυτό. Μόλις καταλαβαίνανε, αμάν, δώσ' μας τιμή. Υπάρχει γενικότερα βοήθεια και από το κράτος, κύριε Πολυχρονόπουλε, για την συγκεκριμένη? Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να καταλήξουμε και να πάρουμε όλες τις πιστοποιήσεις, ταλαιπωρηθήκαμε λίγο. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει κάποια προγράμματα, τα κυνηγάμε. Λογικά, ναι, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα από το κράτος αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, είναι κάτι το οποίο όντως πρέπει να το επισημάνουμε και όντως που πρέπει να το δώσουμε και όθηση και για περαιτέρω επένδυση. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα, όπως και να κάνουμε. Δεν είναι απλά έξυπνη ιδέα, είναι ιδέα που έχει ξεφεύγει από τα ελληνικά δεδομένα. Για το καλό είναι ότι αυτό το πράγμα ξεκίνησε από την πόλη της Καβάλας. Ναι. Είναι από τις λίγες φορές που εταιρεία βορειολαδίτικη καινοτομή και γενικότερα έχουμε πλέον, μας έρχονται email από Ντουμπάι, από Αμερική. Δηλαδή η δουλειά μας την αγαπάμε καταρχάς πάρα πολύ. Είναι όμορφη και τις ιδέες μας την έχουν δει και στο εξωτερικό. Μπορεί να είναι διαδεδομένη, αλλά προχθές πήγε στην έκθεση, είχαμε email από Ντουμπάι από άνθρωπο ο οποίος είπε: είδα τη δουλειά σας και θέλω να μας στείλετε ένα food truck στο Ντουμπάι. Υπάρχει δηλαδή και ενδιαφέρον από ό,τι βλέπουμε και από το εξωτερικό. Για το εξωτερικό είναι μια νοοτροπία. Για εδώ είναι κάτι πρωτότυπο που όποιος επενδύσει τώρα θα έχει τα αναμενόμενα έσοδα, πιστεύω. Ναι. Σίγουρα. Απόσβεση σε πόσα χρόνια υπολογίζεται ότι μπορεί να έχουμε? Δεν μπορώ να σου πω. Είναι ανάλογα και το στέκι που θα πετύχουμε. Ναι, είναι που θα. Κοίταξε, οι περισσότεροι, το πρώτο πράγμα που βάζουν στο μυαλό τους είναι ότι θέλω να πάω να στηθώ στην κεντρική πλατεία της Καβάλας. Εντάξει, ένα καλό σημείο έχει και έχει δύο σκέλη. Αν δουλεύω σωστά ένα μαγαζί και κάτσω και σε ένα καλό σημείο, έχει πολύ καλά εισοδήματα. Σε αυτό, να μιλήσουμε λίγο για τα διαδικαστικά. Δηλαδή, θέλει τώρα ένας άνθρωπος να επενδύσει, να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Το παίρνει την συγκεκριμένη καντίνα. Μετά, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις που πρέπει να κάνει η κυρία Πολυχρονόπουλη? Δηλαδή, πρέπει να απευθυνθεί ότι υπάρχει μια ενοικίαση χώρου? Δηλαδή, πείτε μας λίγο για τα διαδικαστικά. Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί οι περισσότεροι τον μπερδεύουν με το πλανόδιο και με το υπαίθριο εμπόριο που είναι οι καντίνες. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια σαν κινητό κατάστημα και μας δίνει την πολυτέλεια ο νόμος σε έναν ιδιωτικό χώρο. Ναι. Μπαίνουμε και κάνουμε γνωστοποίηση σαν κατάστημα γεωνομικού ενδιαφέροντος. Δεν μας αφορά ο νόμος του υπαίθριου εμπόριου κτλ. Δεξιώσεις, βαφτίσια, φεστιβάλ, συναυλίες. Εκεί θέλεις μία βεβαίωση μόνο από το διοργανωτή ότι στο επιτρέπει να έρθεις. Και παραλίες, σε νησιά και γενικότερα οποιαδήποτε παραλία, ισχύει ό,τι ισχύει σε όλους. Την παίρνεις σε δημοπρασία από το Δήμο και στείνεσαι κανονικά. Παίρνεις σε δημοπρασία, λοιπόν, τη θέση. Πάντα τις παραλίες, βγάζει τη θεματική ή ο Δήμος. Άμα μπει στο διαγωνισμό και πάρεις την παραλία, βάζεις το κατάστημά σου και δουλεύεις κανονικά. Τελείωσε η σεζόν. Έβαλες μπροστά το μαγαζί σου.
και πήγε αλλού. Είναι κανονικά σαν άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος, βέβαια. Μπράβο. Κάτι το οποίο μπερδεύει ο κόσμος γενικότερα. Αυτό όντως που αναφέρατε, κύριε Πολυχρονόπουλε. Είναι πολύ καινούργια η νομοθεσία. Ακόμα και οι Δήμοι τον μπερδεύουν με το υπαίθριο εμπόριο. Δηλαδή, άμα δεν γνωρίζει κάποιος να εξηγήσει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, δεν θα. Έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα, δηλαδή, ας πούμε. Έχουμε κάνει τρεις γνωστοποιήσεις μέχρι στιγμής και τις τρεις περιπτώσεις έχουμε το ίδιο θέμα. Πρέπει να εξηγήσουμε στο νομικό πλαίσιο στην Δημαρχία για να μπορέσουμε να κάνουμε την γνωστοποίηση. Mm. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, σε 10 μέρες. Όχι, αφού τους καλύπτω όμως, ναι. Απλά γίνεται μετά, ναι, γιατί εντάξει, είναι κάτι καινούργιο και ιδίω. Ναι, όταν είναι κάτι καινούργιο και καινοτόμο, ναι. Έχει περάσει όμως σχετική νομοθεσία. Βέβαια. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί όντως δίνεται το βήμα. Καλά, εγώ αρχίζω και το σκέφτομαι ήδη. Θα ρωτήσω μετά τη μία. Και είσαι και κοντά στην ηλικία, όπως έλεγε ο κ. Στεφανόπουλο. Τον 60. Τον 60, όχι, εντάξει, είπαμε. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που σας γνώρισα και η ιδέα σας πραγματικά όχι απλά καινοτομία στην ελληνική επιχειρηματικότητα, μια θαραλέα προσπάθεια και δείχνει ότι οι Έλληνες είναι ένας αλλιώς πάρα πολύ έξυπνος που μπορεί να εκμεταλλευτεί το οτιδήποτε. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα και δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι βραβεύτηκε και η συγκεκριμένη ιδέα και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ναι, όντως, νωρίτερα και στην Αθήνα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ έξυπνη ιδέα και φυσικά ισανότερα θα δούμε και... Μας αρέσει να καινοτομούμε και μας αρέσει να κάνουμε παράξενα πράγματα. Σε και λίγο αυτά είναι που πουλάνε και έχουν και άλλα επιτυχία. Αν θα έχουμε κι άλλα δηλαδή. Βέβαια. Τι μπορεί να έχουμε τώρα, ένα μηχανάκι, ας πούμε. Μηχανάκι έχουμε κάνει αυτό. Είναι... Α, έχουμε κάνει μηχανάκι. Ναι, μηχανάκι έχουμε κάνει. Έχουμε φέρει κάποιες ιδέες από το εξωτερικό, οι οποίες είναι μοναδικές. Mm. Θα τα δούμε στην πορεία. Μάλιστα. Περιμένουμε. Λες να περιμένουμε το επόμενο επενδυτικό σχέδιο, να είναι πιο έτσι εντυπωσιακό. Εντάξει, μπορεί να γίνει 60 μετά. Λοιπόν, κύριε Πολυχρονόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και σας μια πάρα πολύ έξυπνη πραγματικά ιδέα, μια πάρα πολύ έξυπνη επένδυση. Ευχαριστούμε, να είστε καλά και για καλή συνέχεια. Για να ταξιδεύετε και να τρώτε καλά και να βγάζετε και χρήματα. Εννοείται. Λοιπόν.